Μπορούμε να ξεκινήσουμε σε αυτήν την τελευταία συνεδρία του προγράμματος και βέβαια μην βιαστείτε να φύγετε αμέσως μετά γιατί θα ακολουθήσει και η τελετή λήξης με τη βράβευση συνεργασιών. Έχουμε τη συνεδρία Rapid Fire παρουσίαση ελεύθερων ανακοινώσεων και θα παρακαλούσα φυσικά, θεωρώ αυτονόητο, να είμαστε όλοι στο χρόνο. 3 λεπτά είναι για την παρουσίαση και 2 λεπτά για κάποια ερώτηση, αν έχουμε από το ακροατήριο. Να ξεκινήσουμε με τις φλεγμονές οφθαλμικής επιφάνειας, με την πρώτη εργασία, ένα ενδιαφέρον περιστατικό έλκους του Μιούρεν από το οφθαλμολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου από την Κρήτη, παρουσιάζει ο κύριος Χτιστάκης. Καλησπέρα. Θα παρουσιάσουμε ένα ενδιαφέρον περιστατικό φλεγμονής της πρόσθεσης οφθαλμικής επιφάνειας που αντιμετωπίσαμε στο γιατρείο μας στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Πρόκειται για άντρα 75 ετών που προσέρχεται με υπερημή επιπεφικότος και άλογος δεξιού οφθαλμού από τριημέρου. Στο ιστορικό του αναφέρει αφαίρεση πτερυγίου ειρηνικά στο ίδιο μάτι και από το λοιπό αναμνηστικό τριπλό bypass και σακχαρώδη διαβήτη. Από την κλινική εξέταση έχει καλύπτει και οξύτητα 5 δέκατα και παρατηρούμε έλκος κερατοειδούς 3 μμ. Και συνοδά στοιχεία τήξης του επιπεφικότος από την 7η μέχρι τη 12η ώρα και ένα έλλειμμα επιπεφικότος στην 8η ώρα. Λόγω της υποψίας διήθησης κεντρικά ξεκινήσαμε μοξυφλοξασίνη 1-2 ώρα αρχικά για 48 ώρες. Και πώς προχωράμε. Για 48 ώρες και μετά από 48 ώρες που επανεξετάσαμε τον ασθενή είδαμε ότι έχει επιδεινωθεί η κατάστασή του, το έλκος έχει επεκταθεί προς το σκο και το έλκος του κερατοειδούς δεν παρουσιάζει βελτίωση. Στη διαφορική μας διάγνωση θέσαμε περιφερική ελκώδης κερατίτιδα που μπορεί να οφείλεται σε διάφορα αυτοάνωσα νοσήματα όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, το έλκος του Μούρεν. Πιο σπάνιο χρήσιμη τομικίνηση όταν αφαίρεσε το πτερύγιο που μπορεί μετά από χρόνια να εμφανίσει αυτή την συνδρομή, κάποιο νεόπλασμα του επιφυκότος και με θερμιδική κατάσταση. Στείλαμε πλήρη ρευματολογικό έλεγχο με τον ρευματολόγο του και τροποποιήσαμε την αγωγή κάνοντας μία ένεση δεξαμεθαζόνης υπό την επιπεφικότητα σαν δόση εφόδου και προσθέσαμε τοπικό στεροειδές επί 6 τεχνητά δάκρυα ανά 2 ώρες και μειώσαμε τη μοξυφλοξασίνη για να αποφύγουμε περαιτέρω φλεγμονή στην οφθαλμική επιφάνεια. Μετά από 4 μέρες ο ασθενής επανέρχεται βελτιωμένος καθώς το έλκος του επιφυκότος έχει επιθυλιοποιηθεί και το έλκος του κερατοειδούς παρουσιάζει βελτίωση με μείωση της διαμέτρου και του βάθους του. Ο ρευματολογικός έλεγχος έρχεται πίσω αρνητικός, οπότε βάλαμε τη διάγνωση του έλκους του Μούρεν. Έτσι, διακόψαμε τελείως την μοξυφλοξασίνη και συνεχίσαμε την αγωγή ως έχει. Επίσης, κάναμε σκέψη για κυκλοσπορίνη, την οποία επικοινωνήσαμε με τον θεράπων ρευματολόγο του. Θέλαμε να την παρασκευάσουμε εμείς για να πετύχουμε την συγκέντρωση που θέλουμε, 1%, καθώς το σκεύασμα που κυκλοφορεί, το ρεστάσις, είναι 0,05% και δεν μας αρκούσε. Καθώς περιμέναμε για την κυκλοσπορίνη, συνεχίζαμε να επανεξετάζουμε τον ασθενή και την 20η μέρα παρουσίαζε συνέχεια βελτίωση και την 20η μέρα υπάρχει πλήρης επιθυλιοποίηση του ελλείμματος στον επιπεφικότα και επιθυλιοποίηση του ελλείμματος στον κερατοειδή και αρχίσαμε tapering του στεροειδούς με μείωση σε διάστημα 4 εβδομάδων και τεχνητά δάκρυα. Μετά από 1,5 μήνα, η εικόνα του ματιού του είναι αυτή που βλέπετε, υπάρχει επιθυλιοποίηση του έλκους στον κερατοειδή με pooling της ρωστικής και είναι σημαντικό να τονίσουμε τώρα ότι παρακολουθήσαμε τον ασθενή συνολικά 3 μήνες. Το compliance του ασθενούς ήταν πολύ καλό με τη θεραπεία και μας έδειξε εμπιστοσύνη καθώς η αλλαγή της θεραπείας ήταν συνεχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Are there any questions? Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε με την κυρία Τερζίδου, η οποία θα μας παρουσιάσει ένα ενδιαφέρον περιστατικό τήξης σκληρού μετά από πολλαπλές επεμβάσεις. Ωραία. Παρουσιάζει. Η κυρία Τρίβλη. Καλησπέρα. Λοιπόν, το περιστατικό μας παραπέμπεται σε εμάς με την εικόνα που βλέπετε. Δεν ξέρω τώρα πώς δείχνει αυτό. Την εικόνα που βλέπετε στις φωτογραφίες.
έρχεται με μια κυκλοτερή διήθηση 360 μοίρες, με μια τήξη σκληρού, όπως βλέπουμε στην κάτω εικόνα, όπου έχει πρόπτωση το ακτινοτό. Από το ιστορικό του έχει μια ενδοφθαλμίτιδα μετά από φακοθρεψία, με θετική καλλιέργεια για μύκητες από το γυαλοειδές. Είναι ήδη υποσυστηματική αγωγή. Είχε παραπεμφθεί σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, όπου έγινε η αλλοειδεκτομή με αέριο, αλλά επί επιδείνωσης και για το φόβο της αποκόλλησης έχει γίνει μια δεύτερη αλλοειδεκτομή με πειματισμό με έλαιο σιλικόνης. Και σε εμάς έρχεται πλέον με μέτρηση δακτύλων, την εικόνα που βλέπουμε, υποθαλαμία και παρουσία έλαιου σιλικόνης στο μπρόστιο θάλαμο. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Πρέπει να κάνουμε επίγουσα τεκτονική αποκατάσταση, να καλύψουμε αυτά τα ελλείμματα που διαβγάζει ο χοροειδής από κάτω. Άρα, πρέπει να καλύψουμε το έλλειμμα με ένα μόσχευμα σκληρού. Διεγχειρητικά και ερευνώντας την περιοχή, αποκαλύφθηκαν δύο ακόμη περιοχές, όμοια με αυτή, μία στην 12η ώρα και μία στην 9η. Καλύφθηκαν και αυτές με μόσχευμα σκληρού. Πρέπει να φέρουμε αγκίωση στο μόσχευμα του σκληρού, οπότε φέρουμε τενόνιο, κάνουμε πλαστική στην τενόνιο και όλα αυτά τα καλύφθηκαν με αμνιακή μεμβράνη. Την πρώτη με την χειρητική ημέρα, και ενώ είναι ήδη σε αγωγή όμως, εμφανίζει η υπόπιο 4 χιλιοστά. Οπότε συζητάμε με τον λοιμοξιολόγο, και επειδή έχει βγάλει, έχουμε πάρει ήδη καλλιέργεια διεγχειρητικά, αλλά και από την προηγούμενη καλλιέργεια που είχαμε, προστίθεται με τη γνώμη του λοιμοξιολόγου βουρκοναζόλη, συστηματικά ανταφλέβε και τοπικά. Και δύο ημέρες μετά είναι βελτιωμένη η εικόνα, το υπόπιο έχει υποχωρήσει, η διήθηση που βλέπαμε η κυκλοτερής έχει αρχίσει να υποχωρεί, οπότε καταλήγουμε στο ότι όντως ήταν κάτι λοιμώδες, όμως έχει αρχίσει να αποκαλύπτεται πάλι ο σκληρός, το περιμέναμε να γίνει αυτό λόγω της κατάστασης στο χειρουργείο, πρέπει να ξαναφέρουμε αγκίωση, άρα προχωράμε, να το καλύψουμε με μόσχευμα βλενογόνου στόματος. Και μία μέρα μετά με τα χαιρετικά βλέπουμε πάρα πολύ ωραία στη θέση του στα μοσχεύματα, καλή αιμάτωση, το υπόπιο έχει υποχωρήσει σχεδόν τελείως, συνεχίζει την αγωγή, συνεχίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα την αγωγή, και συστηματική αγωγή, και 1,5 μήνα μετά βλέπουμε πλέον έχει φύγει η αμνιακή μεμβράνη, έχει διαβγάσει ο κερατοειδής. Εδώ φαίνεται στην κάτω δεξιά φωτογραφία και το μεγάλο μόσχευμα που ήταν στο άλλο έλλειμμα που βρήκαμε. Και εμφανίζει σταθερή βελτίωση ο ασθενής μας. Συμπερασματικά, όπως βλέπουμε, με 4 μήνες με τα χαιρετικά στην εικόνα, ο ασθενής βελτιώθηκε πάρα πολύ, κρατάει μια οπτική οξύτητα 2 δέκατα. Χρειάζεται μια συνεννόηση και μεταξύ των οφθαλμιάτρων άλλων εξειδικεύσεων, αλλά και μεταξύ των ειδικοτήτων με τον λοιμοξιολόγο, γιατί χρειάζεται οι μυκητιστικές αιματοφθαλμίτιδες χρειάζονται μακροχρόνια κάλυψη και πολύ προσεκτικά βήματα και συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων, ώστε να μπορέσει τελικά να αποκατασταθεί η όραση του ασθενούς όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις? Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην επόμενη ανακοίνωση και στην ενότητα Ραγωιδίτιδες. Εργασία με τίτλο Αμφωτερόπλευρη ορόδης εξιδρωματική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς κλινικά συμβατή με νόσο 40 σε ασθενή με λανθάνος αφηματίωση και λίμωξη από SARS-CoV-2 από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, παρουσιάζει ο κύριος Αχταρόπουλος. Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμή που μου κάνει να παρουσιάζω αυτό το κλινικό περιστατικό. Ασθενής λοιπόν 25 ετών από τον Μπαγκλαντές προσήλθε στην εφημερία μας, αιτιόμενος απώλεια όρασης, θάμβος όρασης και στους δύο οφθαλμούς, με συνοδό με τοποκραταφική κεφαλαλγία από τριημέρου. Η οπτική οξύτητα του ασθενούς ήταν 8 δέκατα και 4 δέκατα. Τα κορικά αντανακλαστικά εκλείονταν φυσιολογικά και στους δύο οφθαλμούς, χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα, στον πρόστιο θάλαμο. Κατά τη βιθοσκόπηση λοιπόν του ασθενούς, παρατηρήσαμε πολλαπλές εξδρωματικές ορόδεις αποκολλήσεις αμφιλιστροειδούς και αμφωτερόπλευρα. Η υπερογραφία δεν έδειξε ιδιαίτερη παθολογία, παρά μια μικρή πάκινση χοροειδούς. Έγινε φλουραντιογραφία, η οποία στις πρώιμες φάσεις έδειξε πολυαισθητιακές υπερφορίδουσες αιστείες, ακολουθούμενες από λίμνωση χρωστικής, στις όψιμες φάσεις. Το CT επιβεβαίωσε την προηγούμενη εικόνα με πολλαπλές αιστείες επαμφιλιστροειδικού υγρού, κυστικούς χώρους και διαμερισματοποίηση.
Στη διαφορική μας διάγνωση προσθέθηκαν αρκετές παθογένειες, με κάποιες από αυτές να είναι πιο επικρατούσες. Ο ασθενής λοιπόν νοσηλεύτηκε στην κλινική μας και στα πλαίσια της νοσηλείας και της διερεύνησης εκτιμήθηκε από συναδέλφους από πολλές κλινικές. Συγκεκριμένα από την όρυλα εξέταση δεν διαπιστώθηκαν εμβοές ή βαρικοΐα και από τη δερματολογική εξέταση δεν προέκυψε αλοπαικία, λεύκη ή πολίωση στις βλεφαρίδες. Έγινε έλεγχος με φθορίζοντες αντισώματα εναντίον πολλών μικροοργανισμών και στοχευμένα, δηλαδή ένας πλήρης μικροβιολογικός έλεγχος, μαντού και μέθοδο σύγκρα για τη φυματίωση, ιολογικός, ανοσολογικός, αιματολογικός και βιοχημικός. Ο ασθενής, αφού εξετάστηκε από νευρολόγους και πνευμονολόγους, υπευλήθη σε αξονική εγκεφάλου και θώρακα και στάλει δείγμα ένι για καλλιέργεια, στοχευμένη PCR για τεμπέ, αντισώματα για σύφυλλη, καθώς επίσης και γκραμ χρώση και Phil Murray και ανοσοφαινοτοπική εξέταση. Προέκυψε θετική κουαντιφερών με μαντού αρνητική. Τα αποτελέσματα του ένι έδειξαν μια πλειοκυτάρωση με 90% λεμφοκύτταρα, φυσιολογικά επίπεδα ζαχάρου πρωτεϊνών, αρνητικά αντισώματα για σύφυλλη, ενώ αντίστοιχα η γκραμ χρώση, η καλλιέργεια, καθώς επίσης και η PCR της ΤΕΜΠΕ ήταν αρνητική και δεν ταυτοποιήθηκε κάποιος παθογόνος μικροοργανισμός. Το ανοσολογικό στοχημικό τμήμα μας ταυτοποίησε το HLA-DRB1 0405, το οποίο είναι συμβατό με τη VOC-40. Και με βάση τα παραπάνω, τέθηκε η διάγνωση οθαλμικής νόσου 40, η complete VOC-40 σύνδρομη με βάση τη βιβλιογραφία, και διαπιστώθηκε ταυτόχρονα και λανθάνουσα φυματίωση με αρνητικό απεικονιστικό έλεγχο και θετική ίγκρα, και ο ασθενής ύστερα από συζήτηση και συνεργασία με την πνευμονολογική κλινική και την ΜΕΛ, ξεκίνησε η χορήγηση αγωγής μεθυλπροδιοζολώνης σε όσεις ενδοφλεβίως, ακολουθούμενη από περός αγωγή, και έγινε και έναρξη αντιφυματικής αγωγής με ισονιαζίδη. 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της αγωγής, ο ασθενής προσήλθε στα εξωτερικά ιατρία ενώ είχαμε προγραμματίσει ένα ραντεβού και τον είδα πολύ άρρωστο. Είχε όψη πάσχοντος, είχε δύσπνοια. Μας θορύβησε λίγο αυτό το περιστατικό και τον πήγαμε στα ΤΕΠΟ που διαπιστώθηκε λευκοκυτάρωση και τρανσαμινασεμία και το μοριακό τεστ για κορονοϊό ήταν θετικό. Αυτό βγήκε μετά από 6 ώρες. Ο ασθενής εισήχθη στην κλινική COVID, στο νοσοκομείο, και ξεκίνησε, όπου εκεί πέρα η αγωγή κορτιζόνη συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, αλλά και κατά την έξοδό του. Αμέσως μετά την άνοιξη της αγωγής, όμως, η όραση του ασθενούς βελτιώθηκε. Συγκεκριμένα, ένα μήνα μετά ήταν 8 δέκατα και 9 δέκατα στους οφθαλμούς του και οι απεικονιστικές εξετάσεις βελτιώθηκαν με μείωση των κυστικών χώρων, όπως φαίνεται και στο OCT. 2 μήνες μετά η όραση του ασθενούς ήταν 10 δέκατα και στα 2 μάτια, χωρίς παθολογικά ευρήματα στη βιδοσκόπηση. Ο ασθενής συνέχισε να λαμβάνει κορτιζόνη για 6 μήνες και συνεχίζει να εξετάζεται από το τμήμα λοιμόξεων στον Ευαγγελισμό και από την οφθαλμολογική μας κλινική. Δεν παρουσίασε επίσης κάποια άλλα ευρήματα γλαυκώματος ή 6 μήνες μετά. Στα συμπέρασμα, λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι η διαφορική διάγνωση και το θεραπευτικό πρωτόκολλο σε ασθενείς οι οποίοι προέρχονται από χώρες όπου ο πολλασμός σπάνιων νοσημάτων είναι υψηλός, προϋποθέτει έναν ενδελεχή κλινικοεργαστηριακό έλεγχο σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο με ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών δυνατοτήτων, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιες νοσηρότητες ή νοσηρότητες που να μην τις έχουμε καταλάβει, να τις έχουμε εντοπίσει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κι εμείς. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ναι. Παρακαλώ, παραμείνετε στο βήμα. Βασίλης Γιώλιος, θέλω να ρωτήσω. Η οσφιονωτία παρακέντηση και ναι, η εξέταση του ένι, γιατί έγινε? Ναι, η εξέταση του ένι έγινε γιατί η νευρολόγη, ο ασθενής προσήλθε μια μετωποκροταφική κεφαλαλγία και επειδή η εικόνα ήταν συμβατή με μια νόσο 40 η οποία αναφέρει ότι υπάρχει πλειοκυτάρωση στα ευρήματα, αποφασίστηκε από τους νευρολόγους που τον εξέτασαν να γίνει αυτή η εξέταση. Γενικότερα στο νοσοκομείο μας, οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται καιρό και έχουν υποψία για τέτοια νοσήματα, τους κάνουμε όλους οσφιονωτία παρακέντηση σχεδόν. Okay, σας ευχαριστώ. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ναι. Είδαμε ότι καταλήξατε στο συμπέρασμα ότι είναι οφθαλμική νόσος 40, γιατί δεν υπήρχαν τα υπόλοιπα συστηματικά. Αποκλείστηκε ως αιτιολογία η φυματίωση, παρότι ήταν θετική? Αποκλείστηκε η φυματίωση, γιατί δεν ταυτοποιήθηκε παθογόνος μικροοργανισμός ούτε στο ένι, ούτε στο PCR που έγινε, ούτε στην καλλιέργεια. Και επίσης, να αναφέρω που δεν το έχω γράψει στην παρουσίαση, έγινε
Εστάλησαν και δείγματα πτυέλων, τρία πρωινά μάλιστα στην κλινική, και ήταν όλα αρνητικά για καλλιέργεια κατά κόχ. Ευχαριστώ. Πάντως, πάντα έχουμε στο μυαλό μας, όπως είχατε και τη φυματίωση, το έχουμε πει πολλές φορές από αυτά τα συνέδρια, ότι η σύφυλη και η φυματίωση είναι μεγάλοι μιμητές. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Το επόμενο περιστατικό έρχεται από την Κρατική Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου Γεννηματάς. Πρόκειται για ένα κλινικό περιστατικό σύφυλης σε ασθενή με τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, όταν τα ευρήματα δυσκολεύουν οφθαλμιάτρους και λοιμοξιολόγους. Παρουσιάζει η κυρία Αθανασίου. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας και από μένα. Ονομάζομαι Αθανασίου Αθηνά και σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα κλινικό περιστατικό σύφυλης και HIV, τα οποία συχνά συνυπάρχουν, προκαλώντας και οδηγώντας σε μη αναστρέψιμη βλάβη τόσο στον οφθαλμό όσο και συνολικά στον οργανισμό μας. Έτσι, γι' αυτό είναι πολύ σημαντική μια έγκυρη διάγνωση της ταυτόχρονης λίμωξης, ώστε να δοθεί κατάλληλη θεραπεία και έτσι να αποφύγουμε μια τυχόν υποτροπή. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση περιστατικού παναγωιδίτιδος από σύφυλη, όπου τόσο οι κλινικοεργαστριακές εξετάσεις όσο και το ιστορικό μπορούν να προσανατολίσουν τους θεράποντες. Το περιστατικό μας, λοιπόν, πρόκειται για έναν άνδρα 54 ετών, ο οποίος προσήλθε στα ΤΕΠ αναφερόμενο θάμβος όρεξης αριστερού οφθαλμού από λίγων ημερών. Το οφθαλμολογικό του ιστορικό ήταν ελεύθερο, ενώ από το ατομικό ιστορικό ανέφερε απώλεια σωματικού βάρους στο τελευταίο εξάμηνο, δείγμα πρότονος πρωτετραμήνου. Από το κοινωνικό ιστορικό του ανέφερε πως ήταν οικοδόμος, ετεροφιλόφιλος, έφερε πολλά τατουάζ, ήταν πατέρας 4 παιδιών. Από την κλινική μας εξέταση για το δεξιό οφθαλμό δεν βρέθηκαν σημεία φλεγμονής. Ωστόσο, για τον αριστερό οφθαλμό που έπασχε, βρέθηκε μειωμένη οπτική οξύτητα της τάξης μέτρησης δακτύλων. Από το πρόστιο μημόριο βρέθηκαν χρωστικά ειδήματα του κερατοειδούς και έντονη αντίδραση στον πρόστιο θάλαμο. Από το πίστιο μημόριο βρέθηκε έντονη αλίτιδα και δύο μονήρες αμυγλιστροειδικές εστίες στην έκτη ώρα, κοντά στην ώρα σεράτα. Έτσι, λοιπόν, τέθηκε η διάγνωση παναγωιδίτιδας του αριστερού οφθαλμού και ο ασθενής σύχθη στην κλινική για περαιτέρω διερεύνηση και έναρξη τοπικής θεραπείας με κυκλοπληγικά και στεροειδή. Έγινε ο απαραίτητος κλινικοεργαστριακός έλεγχος με τα πρώτα ενδιαφέροντα αποτελέσματα να αναδεικνύουν τον ασθενή HIV θετικό και μία πρώτη αρχική VDRL ασθενός θετική 1:16. Έγινε άμεση λοιμοξιολογική εκτίμηση και συναισθήθη έναρξη ενδοφλέβειας αγωγής με Zoviraq και Penicillin G. Τα επόμενα ενδιαφέροντα αποτελέσματα έδειξαν τη Western Blot θετική, αρνητικοποίηση της VDRL και αρνητικά τρεπονημικά αντισώματα, ενώ ταυτόχρονα είχαμε αμφίβολα IgM για τον VZV. Η νέα σύσταση των λοιμοξιολόγων ήταν πάυση της αντιτρεπονημικής αγωγής. Ωστόσο, εμείς ως θεράποντες την συνεχίσαμε, διακόψαμε την ενδοφλέβη αγωγή Zoviraq και ξεκινήσαμε από του στόματος Valtrex. Στη δεύτερη δόση Penicillin G, ο ασθενής εμφάνισε και αντίδραση Γιάρης Χερσάιμερ, όπου επιβεβαίωσε την υποψία μας για σύφυλλη και έγινε και αλλαγή της θεραπείας με ροσέφιν. Η ανταπόκριση στη θεραπεία ήταν θεαματική και οδήγησε στην πλήρη ύφεση της συμπτωματολογίας και ανάκτηση της οπτικής οξύτητας. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο ασθενής εμφάνισε θετικά τρεπονημικά αντισώματα, IgG, περίπου 4 μήνες μετά τη λήψη της κυφτριαξόνης, ενώ ένα χρόνο μετά, καθώς παρακολουθεί, η κλινική του εικόνα παραμένει σταθερή, χωρίς υποτροπές. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, ιδίως σε περιπτώσεις όπου πρωτοδιαγνώστηκε ο HIV, να έχουμε στο νου μας τα στοιχεία της κλινικής εικόνας, τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια έγκυρη διάγνωση και πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας και τις αντιδράσεις διασταύρωσης των τίτλων αντισωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Υπάρχουν ερωτήσεις? Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη παρουσίαση με τίτλο «Οξία οπίσθια πολυαισθητιακή πλακώδης επιθυλιοπάθεια του μελαχρού επιθυλίου. Αποτέλεσμα COVID-19 λίμωξη φλεγμονώδους νόσου του εντέρου ή συμφιλητικής φλεγμονής». Από το Γεννηματά στην Αθήνα παρουσιάζει η κυρία Τσούτσουρα. Είμαι η κυρία Κισκύρα. Κυρία Τσούτσουρα, δεν μπορούσε να είναι εδώ. Θα παρουσιάσω ένα περιστατικό άμπι, όπου ουσιαστικά μας μπέρδεψε η πιθανή αιτία, η triggering και ο πιθανός παράγοντας κινδύνου. Γιατί έχουμε και φλεγμονώδους του εντέρου και συμφιλητική φλεγμονή, αλλά πλέον και μία λίμωξη του COVID-19. Η άμπι, ως γνωστόν, είναι μία
φλεγμονώδη σχολιδοπάθεια ιδιοπαθής, που μπορεί να έχει διάφορους παράγοντες κινδύνου, αλλά η κυριότερη είναι μια υιογενή συνδρομή, κάποια λοιμώδη αίτια και αυτοάνωστα νοσήματα. Ουσιαστικά, ο σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να παρουσιάσουμε λοιπόν και να αναδείξουμε το COVID-19 σαν μια πιθανή αιτία εκδήλωσης αυτής της νόσου. Ο ασθενής μας λοιπόν ήταν ένας άντρας Καυκάσιος 26 ετών, όπου προσήλθε στα ΤΑΠ με εστιακό σκότωμα του δεξιού οφθαλμού από διημέρου. Και στο ατομικό το αναμνηστικό εμφανίζεται, παρουσιάζεται μια φλεγμονώδης νόσο του εντέρου, προσωπική μηνεβιοψία, επιβεβαιωμένη COVID λίμωξη από μηνός και σύντροφο με κονδυλώματα γνωστή. Από το οφθαλμολογικό ιστορικό δεν έχουμε κάτι να πούμε. Στην κλινική εξέταση είχε μια ελαφριά μείωση της ώρας στο δεξιό οφθαλμό σε 9 δέκατα. Το πρόσθετο ημιμόριο ήταν ήρεμο και από το οποίο στο ημιμόριο μόνο πρέπει να επισημάνουμε μια εικόνα μονήρους παχυλής λευκοπής εστίας κατά τη βυθοσκόπηση, η οποία όπως θα δούμε και στις εικόνες που έχω παραθέσει, στο ότι βλέπουμε μια υπερανακλαστική περιοχή μεταξύ ΕΡΠΗ και έξω κοκόδου τη βάδα. Στην infrared βλέπουμε πολύ καλά αυτή την παχυλή εστία που εμφανίζεται και του συστήνουμε να έρθει σε 5 μέρες αφού τον έχουμε λίγο καθησυχάσει ότι όλα θα πάνε καλά. Βεβαίως καθησυχάστηκε πάρα πολύ, μας ήρθε μετά από 18 μέρες ο ασθενής μας και είπε ότι ναι, μεν πήγαν βλάβες και στο άλλο μάτι, αλλά ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα αφού η αντικειμενική του οπτική οξύτα έμεινε ίδια, ο πρόσθετος άλαμος ήταν ήρεμος και στο οποίο στη μεμόριο πλέον βλέπουμε πολλαπλασιασμό αυτών των βλαβών και στους δύο οφθαλμούς, έχουν αυξηθεί. Από κάτω βλέπουμε χαρακτηριστική ICG και αγγιογραφία μου φλουρεσκείνη, όπου στη φλουρεσκείνη στις late phases έχουμε μια διαρροή της χρωστικής, ενώ στην ICG φέρονται οι περισσότερες οι πλακώδεις αυτές εστίες. Και βεβαίως καταλήξαμε μαζί με την κλινική εικόνα και τα συμπτώματα του ασθενούς μας σε μια AMP. Από τα κλινικό εργαστηριακά, που τα κάναμε βεβαίως τυπικά και πρέπει όλοι να τα κάνουμε τυπικά, αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι βρήκαμε θετικά τρεπονημικά IgG EIA ABS με αρνητικά IgM και VDRL, το οποίο σημαίνει ότι ίσως μπορεί να ήρθε σε πιθανή επαφή χωρίς να νοσήσει με έναν θετικό στο τρεπώνυμα ασθενή, ίσως να είχε νοσήσει, να πήρε φάρμακα και να μην μας το είπε ποτέ, είτε ίσως επίκειται μία λίμωξη και μία ενεργός φλεγμονή. Σε 35 μέρες λοιπόν αυτές οι βλάβες σταθεροποιήθηκαν. Βεβαίως τους συστήσαμε επανάληψη των FTABS και της VDRL. Και ο ασθενής μας προφανώς και δεν πήρε μια θεραπεία και βλέπουμε μια χαρακτηριστική φλουραγγιογραφία σε late phases όπου έχουν σταθεροποιηθεί και οι βλάβες. Συμπερασματικά, είναι και ο COVID λοιπόν μια πιθανή αιτία σαν ένας ιός και αυτός. Είναι το δεύτερο βιβλιογραφικά περιστατικό που εμφανίζεται και παρουσιάζεται. Και παρόλα αυτά πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας όλους αυτούς τους πιθανούς παράγοντες, μια φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, έναν άλλο λιγμογόνο παράγοντα, πόσο μάλλον όταν συνδυάζονται, όταν υπάρχουν μαζί, αυξάνουν και τις πιθανότητες εκδήλωσης της νόσου. Και βεβαίως να παροτρύνουμε και τον κόσμο λίγο να εμβολιαστεί και να αποφύγουμε τέτοιες εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Κάποια ερώτηση? Ναι, ο κύριος Καλογερόπουλος, καθηγητής. Καταρχήν, τα τραπονημικά, τα αντισώματα, συμφωνώ ότι μπορεί να τα πήρε με μια επέμβαση, αλλά δεν επίκειται, δεν θα έχει IgG και μετά να εμφανίζεται IgM. Θα σας πω, μιλήσαμε με λοιμωξιολόγους γι' αυτό και μας είπαν ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και περιστώσεις διασταύρωσης αυτών των αντισωμάτων. Φυσικά και πανδιασταύρωση και με άλλες πυροχέτες. Βεβαίως. Αλλά δεν επίκειται κάτι. Όχι, μας είπαν ότι επίκειται κιόλας. Και ήταν και κάθετη κιόλας αυτό. Ότι μπορεί και να επίκειται και γι' αυτό να βγήκαν μόνο. Δεν το έχω δει πουθενά αυτό και γι' αυτό κρατάω μικρό καλάθι. Εκείνο επίσης το οποίο θα ήθελα να πω είναι το πιο πιθανό αίτιο, αυτό έπρεπε να θίξετε, είναι ο κοροναϊός. Διότι το ήταν. Αυτό ναι, είναι το πιο πιθανό. Τα άλλα μάλλον ήταν comorbidity, αν θέλετε. Συνοσηρότητα. Και γιατί οι ΙΗ κάνουν συνήθως και ενοχοποιούνται για τέτοια πράγματα. Βεβαίως, για άμπι ή άμπι-like. Οπότε είναι ξεκάθαρο. Είχατε κάνει όμως άλλη εξέταση. Είχε ας πούμε αντίδραση στον πρόσθετο θάλαμο, παραδείγματος χάρη. Τίποτα. Άμα είδατε που τα έγραφα, όλα. Τίποτα δεν είχε. Δεν είχε. Ναι, δεν το πρόσεξα αυτό. Γιατί αν είχε, θα μπορούσατε να πάρετε για PCR. Όχι, να είναι όχι, confirmed. Όχι, δεν είχε τίποτα. Ήταν πολύ τυπική εικόνα. Άλλωστε, η άμπι δεν κάνει αντίδραση στο ιαλοειδές ή στο... Κάνει μόνο στην περιοχή πίσω. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αλλά εκεί κρατάω μικρό καλάθι για το θέμα της συμφιλίδος. Πιο πολύ θα μπορούσε να είναι διασταυρούμε αντίδραση με άλλα. Και όχι να είναι κάτι το οποίο θα ήταν στα πλαίσια μιας
συμφιλειδικής προσβολής η οποία θα κάνει ραγωιδίτιδα μετά. Δεν το νομίζω. Κοιτάξτε, πάντως εμείς επειδή ήταν εντυπωσιακά και επειδή τον καλύψατε, τον καλύψατε. Όχι, όχι, δεν κάλυψα τίποτα. Τον έβαλα ημερήσια εισαγωγή. Ωραία. Και κάναμε το τσεκ μας, γιατί ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι είναι άμπη και ότι ο άνθρωπος δεν θα έχει κάτι άλλο. Βέβαια, ήμασταν σε επαφή, τον βλέπαμε, μετά ερχότανε. Και μας είπαν οι λοιμοξιολόγοι κάθετα ότι μπορεί να είναι μια αντίδραση διασταύρωσης γενικά αυτό. Αυτό ναι. Αυτό. Αλλά και για να κάνει συμφιλειδική ραγωιδίτιδα σε δεύτερο χρόνο δεν το νομίζω. Όχι, δεν είπαμε για συμφιλειδική. Αυτό δεν είπα. Όχι, αυτό τόνισα. Α, ναι, ναι, ναι. Okay. Εντάξει, μη ζητάτε αστέτικη. Για συμφιλειδική ραγωιδίτιδα. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Απλά εμείς αντικειμενικά έπρεπε να τους πούμε σωστό, να τα ξανακάνουν. Σωστό, σωστό, σωστό. Είναι ο κορονοϊός που το έκανε. Ακριβώς. Και καμία σχέση με κάποια εκδήλωση άμπι-like του τύπου ότι μπορεί να κάνει και συμφιλειδική ραγωιδίτιδα, ότι το τρεπώνυμα ενέχεται σε αυτές τις αλλοιώσεις. Όχι, yeah. Όχι. Αλλά όπως είπα, ο σκοπός είναι να δείξουμε τον κοροναϊό, που ήταν ένα μήνα ακριβώς μετά, που είναι αυτό, ναι. Σχεδόν προφανές. Γιατί ένα μήνα μετά κάνει τα μνούτ, τα άμπ και τα λοιπά. Συνήθως ένας μήνας είναι το περιθώριο. Ακριβώς, αλλά έχουμε και comorbidity που είναι πολύ σημαντική και πολύ βαριά comorbidity. Καλά, τα είχε όλα. Τρίγκητιδα. Ναι, τα είχε όλα αυτός ο άνθρωπος και ήταν ένα triggering. Ευχαριστούμε πολύ, όπως και το μήνυμα που δόθηκε με αφορμή την. Ο κύριος Μασέλος, συγγνώμη, Στέλιο. Εβίτα μου, μια απορία. Εγώ δεν βλέπω άμπι, πάντως. Ναι. Δεν βλέπω κλινικά χαρακτηριστικά άμπη. Δηλαδή, βλέπω μια στρογγυλή αιστεία. Ναι. Βλέπω μια υπεγερμένη αιστεία. Η άμπη είναι μια ισχυμία στα χωριοτριχοειδή. Δεν προκαλεί υπεγέρση πάνω από το μελάχνο επιθήλιο. Δεν έχει υπέγερση. Στο όσο τύχει μια υπέγερση. Δεν ήταν υπέγερση. Α, πού το. Να ξαναπούμε λίγο. Και μετά τις επόμενες μέρες που ήρθε, είχε τρεις αιστείες. Είναι τρεις σαν να καλύπτει. Δεν έχω υπέγερση. Όχι. Ήταν πολύ ξεκάθαρο. Έτσι, φάνηκε, έτσι το είδα εγώ. Δεν όχι, όχι, όχι. Στο OCT υπάρχει μια υπέγερση. Υπάρχει υπέγερση. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι άμπη, γιατί προκαλεί ισχυμία στα χωριοτριχοειδή. Αυτό είναι η πρώτη εικόνα. Είναι σχεδόν την πρώτη με δεύτερη μέρα που ήρθε και ήταν η αρχή. Η υπόλοιπη εικόνα, η FAE και όσο γινόντουσαν οι διηθείς. Αν δείξει λίγο και τις επόμενες εικόνες. Ναι. Αυτή η εικόνα, οι τρεις-τέσσερις αιστείες δεξιά-αριστερά. Είχε, δεν έχουμε Whitefield. Είχε και πίσω. Αν υπήρχε. Ναι, είχε πίσω και από τον νεύρο και στα δύο μάτια. Και έκανε πολύ χαρακτηριστική εικόνα και της σίγας στο χωριοτροχοειδή. Ναι, δεν μπορεί να φανεί έτσι. Θέλει... Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Δεν μπορώ να δείξω όμως και τις άλλες εικόνες και δεν θα μπορούσα κιόλας. Ήταν ένα υπόστερ που άμα ήταν κανονική προφορική ανακοίνωση θα βάζα κι άλλες. Είχαμε πάρα πολλές λήψεις και τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές επίσης. Δεν είναι, όχι, δεν είναι τυπικό. Δεν μπορούσα να τη χαρακτηρίσω κάτι άλλο, δεν μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε σε κάτι άλλο. Και επίσης και κερινικά και από πάνω και από κάτω από το οπτικό νεύρο είχε επίσης πιο μικρές, όχι τόσο παχυλές, αλλά δεν ήταν ούτε πολύ λεπτές, ήταν μεσαίου μεγέθους και τέριαζε πάρα πολύ. Δεν είναι αυτή η υπομπόδης που έχει πάρα πολλές βλάβες, αλλά άμπι-like, έστω άμπι-like, απλά είναι το πιο κοντινό που να πούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σας κρατήσουμε επίσης και το μήνυμα για τον εμβολιασμό που πρέπει όλοι οι υγειονομικοί να το εκπέμπουμε ισχυρά και ηχηρά. Ευχαριστώ. Ακολουθεί ο κύριος Μίτσιος, μια παρουσίαση από τις Πανεπιστημιακές Οφθαλμολογικές Κλινικές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, εκτίμηση ακεραιότητας αιματοειδατοειδικού φραγμού μέσω φωτομετρίας laser flare σε ρηχματογενή αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ανδρέας Μίτσιος, είμαι υποψήφιος διδάκτορος του Ινότητος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θα ήθελα πριν ξεκινήσω την παρουσίαση να ευχαριστήσω και εγώ την Επιτροπή του Συνεδρίου για την ευκαιρία να παρουσιάσω σε αυτό το συνέδριο, καθώς επίσης και την επιβλέπουσα καθηγήτρια της Γιατρεβής μου, την κυρία Ανδρούδη, για την ευκαιρία να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Η παρουσίαση που έχω να κάνω σήμερα είναι για το ρόλο της ενδοφθάλμιας φλεγμονής σε σχέση με τη χειρουργική αμφιβληστροειδούς και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί φωτομετρία laser flare για την εκτίμηση της ακεραιότητας του αιματοειδικού φραγμού σε ρηγματογενή αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Όπως γνωρίζουμε, η ρηγματογενής αποκόλληση αμφιβληστροειδούς αποτελεί τη συχνότερη μορφή αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της οπτικής οξύτητας.
Η επίγουσα χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί την κύρια μέθοδο θεραπείας. Το τραύμα όμως, το οποίο σχετίζεται με τη χειρουργική αποκατάσταση, προκαλεί διαταραχή της ακεραιότητας στο αιματοειδατοειδικού φραγμού, με συνοδό εξαγγείωση φλεγμονωδών κυττάρων και πρωτεϊνών στο μπρόσιο θάλαμο και στο ιελοειδές. Η κλινική αξιολόγηση της φλεγμονώδους αντίδρασης γίνεται κατά κύριο λόγο με τη βιομικροσκόπηση στη σχισμοειδή λιχνία, η οποία ωστόσο παρουσιάζει περιορισμούς όσον αφορά την αντικειμενική μέτρηση και την εκτίμηση υποκλινικών μεταβολών. Η φωτομετρία τύπου laser flare επιτρέπει ακριβή και ποσοτικό προσδιορισμό της φλεγμονώδους αντίδρασης στον πρόσφυο θάλαμο και μπορεί να συμβάλλει στην πληρέστερη διερεύνηση ασθενών με ενδοφθάλμια φλεγμονή. Ο σκοπός λοιπόν της παρούσης εργασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο που αξιοποιήθηκε η φωτομετρία laser flare στην προεγχειρητική και μεταχειρητική εκτίμηση ασθενών με ρηγματογενή αποκόλληση αμφιλιστροειδούς. Η μεθοδολογία στην οποία βασίστηκε η συγκεκριμένη εργασία είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για εφαρμογές της φωτομετρίας laser flare σε ασθενείς με ρηγματογενή αποκόλληση αμφιλιστροειδούς, όπως επίσης και η κλινική εμπειρία από τη χρήση συσκευής φωτομετρίας laser flare στη διερεύνηση 16 ασθενών με ρηγματογενή αποκόλληση αμφιλιστροειδούς, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά στην οφθαλμολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας στους τελευταίους 5 μήνες περίπου. Στην πρώτη εικόνα μπορείτε να δείτε την εικόνα που έχει ο εξεταστής κατά τη διάρκεια της μέτρησης του flare στον πρόσιο θάλαμο, ενώ στη δεύτερη εικόνα μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα που παίρνουμε στην οθόνη του μηχανήματος μετά από μια επιτυχή μέτρηση. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, θα ήθελα να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι πρόκειται για προκατακτικά αποτελέσματα, γιατί ακόμα βρισκόμαστε στη φάση συλλογής δεδομένων και έχουμε σκοπό να εξετάσουμε και άλλες παραμέτρους. Οπότε, στον πίνακα αριστερά, όπως βλέπετε στην οθόνη, έχω συμπεριλάβει κάποια βασικά δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 66 έτη. Η μέση οπτική οξύτητα, η προεγχειρητική, ήταν 0,94 log mar. Και ενώ στο γράφημα στα δεξιά μπορείτε να δείτε με μπλε χρώμα τη διακύμανση της μέσης τιμής flare, η οποία προσδιορίστηκε προεγχειρητικά τη 14η μεταχειρητική μέρα και ένα μήνα μετά το χειρουργείο. Ενώ με κόκκινο μπορείτε να δείτε την διακύμανση της απόκλησης της τιμής flare από τη μέση τιμή στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. Συμπερασματικά λοιπόν θεωρούμε ότι η φωτομετρία laser flare μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση της ακεραιότητας του αιματοειδικού φραγμού σε ασθενείς με ρηγματογενή αποκόλληση αμφιλιστροειδούς τόσο σε κλινικό και σε ερευνητικό επίπεδο. Η διακύμανση των τιμών flare, η οποία αναφέρεται στη συγκεκριμένη εργασία, συμφωνία επίσης με αποτελέσματα δημοσιευμένων εργασιών στα οποία εντάσσεται μεγαλύτερος αριθμός ασθενών. Θεωρούμε ότι περαιτέρω ερευνητική προσπάθεια χρειάζεται για την αξιολόγηση της συσχέτισης των τιμών flare με ανατομικές και λειτουργικές μεταβολές που παρατηρούνται στον αμφιλιστροειδή μεταχειρητικά μετά από ρηγματογενή αποκόλληση αμφιλιστροειδούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Παρακαλώ. Είδατε αν υπάρχει κάποια συσχέτιση με το PVR προ ή μεταχειρητικά, αν γίνει επαναποκόλληση και το flare. Αυτή είναι μια ερώτηση. Ναι. Και μια δεύτερη ερώτηση. Είδατε αν υπάρχει συσχέτιση με την ενδοφθάλμια πίεση, γιατί υπάρχει και το φαινόμενο Schwarz-Matsu, όπου υπάρχουν έξω τμήματα φωτοϋποδοχείων που μοιάζουν με φλερ και κολυμπάνε στον πρόσθετο θάλαμο και αυτά τα περιστατικά έχουν υψηλή πίεση. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, επειδή στην ουσία τώρα τρέχει το πρωτόκολλο της μελέτης, είναι οι πρώτοι 6 μήνες στην ουσία, θέλουμε προοπτικά να μελετήσουμε τους ασθενείς για να δούμε αν θα αναπτύξουν PVR στη συνέχεια. Και ο σκοπός είναι να δούμε αν μπορούμε να συσχετίσουμε την τιμή φλερ και με άλλες μεταχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με ρηγματογενή αποκόλληση, οι οποίες όμως χρειάζονται κάποιο διάστημα μέχρι να αναπτυχθούν. Ιδανικά θα θέλαμε να παρακολουθήσουμε τους ασθενείς για αρκετό διάστημα, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα τόσο των επιπλοκών, όσο και πιθανών συσχετίσεων των τιμών φλερ. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης δεν έγινε σε όλους τους ασθενείς καθαρά για πρακτικούς λόγους. Γιατί επειδή οι ασθενείς και λόγω τώρα της πανδημίας προσέρχονται και εισάγονται στο νοσοκομείο μία μέρα πριν τη χειρουργική επέμβαση, περιορίζουμε πάρα πολύ τη μυδρίαση και κάθε επέμβαση στον κερατοειδή, κάθε παρέμβαση η οποία στην ουσία μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα επαρκούς χειρουργικής αντιμετώπισης κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Δεν θέλουμε στην ουσία να επηρεάσουμε την κατάσταση του κερατοειδούς. Οπότε, σε αυτή τη φάση προεγχειρητικά δεν έχουμε κάτι να σας πούμε. Αργότερα πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερα. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις?
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην επόμενη εργασία. Κερατίτιδα προκαλούμενη από τρία παθογόνα σε μονόφθαλμο ασθενή από το νοσοκομείο Γεννηματά στην Αθήνα. Παρουσιάζει η κυρία Μουρίκη. Καλησπέρα. Θα ήθελα να παρουσιάσω ένα περιστατικό κερατίτιδα σε μονόφθαλμο ασθενή. Πρόκειται για έναν άνδρα 50 ετών με ατομικό ιστορικό ορπητικής ραγωδίτιδας από δεκαετίας. Ο ασθενής προσήλθε με κόκκινο μάτι, δάμπος όρασης και ανώδυνη κερατίτιδα. Η οπτική οξύτητα ήταν μέτρηση δακτύλων. Η αγωγή που ακολουθούσε από εδώ και διάστημα ενός μηνός πριν προσέλθει σε εμάς ήταν ένα μεικτό κολλήριο κορτιζόνη, το οποίο διακόψαμε. Όσον αφορά τη μεθοδολογία, έγινε λήψη εξαισθημάτων κερατοειδούς. Η PCR έδειξε θετική για τον ερπιτοϊό HSV2 και για μύκητες. Ενώ η καλλιέργεια εξαισθημάτων κερατοειδούς ήταν θετική για τον Staphylococcus epidermidis και για τον Aspergillus glaucus. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, η θεραπεία που δώσαμε στον ασθενή μας ήταν η ταμπλέτα Valacyclovir και το κολλήρι και Κανσικλοβίρ τζέλ για την αντιμετώπιση της ερπητικής λίμωξης. Ήταν επίσης το κολλήριο Βανκομισίν για την αντιμετώπιση του σταφυλοκόκκου και κολλήριο Βορικοναζόλ και κολλήριο Αμπισόν για την αντιμετώπιση της μυκητιαστικής λίμωξης. Η κλινική εικόνα του ασθενούς βελτιωνόταν σταδιακά. Όσον αφορά τα συμπεράσματα, χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για την έγκυρη διάγνωση μια κερατίτιδα από πολλά παθογόνα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για έναν μονόφθαλμο ασθενή. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποια ερώτηση για τη συνάδελφο? Δεν υπάρχει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και η συνεδρία των ελεύθερων ανακοινώσεων θα κλείσει με την παρουσίαση της κυρίας Καραγιάννη από την οφθαλμολογική κλινική του Σισμανόγλιου, διαφορική διάγνωση φλεγμένοντος πτεριγίου και ενσίτου καρκινώματος. Καλησπέρα σας και χρόνια. Και ενσίτου καρκινώματος επιπεφικότα. Παρακαλούμε. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Ωραία. Μπορεί να ξεκινήσει το βίντεο. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Δυστυχώς, ακόμα οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να είμαστε ευχερός όλοι μαζί. Μου δίνεται ευκαιρία όμως να σας παρουσιάσω ένα ενδιαφέρον περιστατικό διαφορικής διάγνωσης που αντιμετώπισα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο που εργάζομαι. Πρόκειται για περιστατικό διαφορικής διάγνωσης μεταξύ φλεγμένοντος περιγύου και ενσίτου καρκίνωμα του επιπεφικότα. Σκοπός μου είναι να γίνει διαφορική διάγνωση μιας δυσπλαστικής αλλίωσης του επιπεφικότα από ένα πτερύγιο. Πρόκειται για άνδρα 71 ετών, ο οποίος εργάζεται σε περιβάλλον με σκόνη. Προσέρχεται στα τακτικά εξωτερικά ιατρία της κλινικής μας για τον ετήσιο οφθαλμολογικό του έλεγχο. Από το ιστορικό του, ο ασθενής έχει υποβληθεί πριν 2 χρόνια σε χειρουργείο καταράκτη και στα 2 του μάτια. Η οπτική του οξύτητα είναι στον δεξί οφθαλμό 9 δέκατα και στον αριστερό οφθαλμό 10 δέκατα χωρίς διόρθωση. Από τα κλινικά ευρήματα παρατήρησα έντονη ερυθρότητα επιφυκότητα δεξιού οφθαλμού, κυρίως ρινικά, αίσθημα ξένου σώματος και επέκταση πέραν του σκληροκερατοειδικού ορίου θυλώνους μάζας με λευκοπλακία, όπως βλέπετε στην πάνω εικόνα. Στη συνέχεια έγινε όσιτη προστίου θαλάμου, το οποίο ανέδειξε ότι δεν είναι μια τυπική εικόνα πτερυγίου, αλλά ίσως μια δυσπλασία, όπως παρατηρείται και στην κάτω εικόνα. Στη συνέχεια χορηγήθηκε κολλήριο τεχνητών δακρύων και προγραμματισμός βιοψίας του μορφώματος αυτού στο χώρο του χειρουργείου. Από τα αποτελέσματα της πρώτης βιοψίας, η οποία έγινε στον ιστό επιφανειακά χωρίς να πειραχτεί η ανατομική περιοχή του κερατοειδούς, η ιστολογική εξέτασή μας ανέδειξε ότι αφορά τμήμα επιπεφικότα με επιθυλιακή δυσπλασία μέτριας έως υψηλού βαθμού σε αρκετή έκταση. Στην πορεία, ο ασθενής παραπέμφθηκε σε χειρουργό κόνχου για περαιτέρω χειρουργική αντιμετώπιση. Η δεύτερη βιοψία, η οποία έγινε ύστερα από αφαίρεση της δυσπλασίας επί υγιή όρια, ανέδειξε ιστολογική εικόνα
συμβατεί με υψηλόβαθμη ενδοεπιθυλιακή νεοπλασία in situ καρκίνωμα εκπλακώδους επιθυλίου. Χορηγήθηκε αντιμητωτικό κολύριο. Συμπέρασμα. Επιβάλλεται η προσεκτική, σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση μορφωμάτων του επιπεφικότα, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα κακής διάγνωσης, μιας δυσπλασίας και με υπαρκτό κίνδυνο εξάπλωσής της. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και με αυτή την παρουσίαση ολοκληρώνεται ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Παρακαλείστε να παραμείνετε στην αίθουσα για το επόμενο δεκάλεπτο, καθώς θα ακολουθήσει η τελετή λήξης και οι βραβεύσεις των ανακοινώσεων. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Αγαπητοί συνάδελφοι και σύνεδροι, ήρθαν και τα αποτελέσματα. Ξεκινάμε λοιπόν με τη βράβευση της καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης. Και το βραβείο απονέμεται στον κύριο Μίτσιο για την εκτίμηση της ακεραιότητας αιματοειδικού φραγμού μέσω φωτομετρίας laser flare σε ρηγματογενή αποκόλληση. Η μελέτη έγινε μαζί με τον κύριο Τσιαμπαλή, Τσινόπουλο, Τσιρώνη και την κυρία Ανδρούδη. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Βραβείο για καλύτερη προφορική ανακοίνωση τήξη σκληρού μετά από πολλαπλές επεμβάσεις στην κυρία Τερζίδου, Ανδριόπουλο, Γκίζη, Ξηρού και Δαλιάνη. Μπράβο, μπράβο Χρύσα.